Δεν είναι σημερινό, αλλά δεν πάει άλλο. Αυτή η δυσοσμία στη Δραπετσόνα, τη Χαραυγή, τα Ταμπούρια, την Αμφιάλη, τον Πειραιά στο κέντρο του και στην ευρύτερη περιοχή κρατάει χρόνια. Οι κάτοικοι στην κυριολεξία κατά διαστήματα όταν το νιώθουν μέσα από τη δυσοσμία δεν βγαίνουν από το σπίτι, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, φοβούνται να αναπνεύσουν στην κυριολεξία. Η επίκαιρη ερώτηση γίνεται με αφορμή πρόσφατα σε ένα δημοτικό σχολείο, στο δεύτερο της Δραπετσόνας. Ήτανε τόσο έντονη η δυσοσμία που τα παιδιά ούτε στο προαύλιο βγήκανε, δεν τους άφησαν οι δάσκαλοι, αλλά ούτε και γυμναστική κάνανε. Οι δε γειτονιές πραγματικά θυμίζανε θάλαμο αερίων, αφόρητη κατάσταση, δηλαδή τσούξιμο στα μάτια, δύσπνοια και άλλα που δεν φαίνονται μακροσκοπικά. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, σήμερα το μεσημέρι η Περιφέρεια και η Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά μας παρέδωσε και μας έκανε ανάλυση ο εκπρόσωπος των ελέγχων από το Δημόκρητο. Το έχω εδώ μπροστά μου και έγινε και μάλιστα και εκτενής συζήτηση. Τι επιβεβαιώθηκε? Ότι από τη μια με το βενζόλιο ορισμένες φορές να είναι και εκτός των ορίων, ειδικά τους ζεστούς μήνες, αλλά και όταν βρίσκεται εντός ορίων δεν σημαίνει ότι είναι και ωφέλιμο, καρκινογόνο είναι, θυούχες πτυτικές ουσίες απ' την άλλη, που είναι και αυξημένες και τις εισπνέουν καθημερινά οι κάτοικοι. Και φωτογραφίζεται από το χωροταξικό, από το σημείο εκεί που ήταν πιο έντονα, ο ένοχος. Η Oil One. Και ξέρετε, οι κάτοικοι, εμπειρικά, έχοντας τη χρειά της οσμής στις γειτονιές τους, κάνουν κινητοποίησεις έξω από την πόρτα της συγκεκριμένης βιομηχανίας και συναντάνε την ίδια οσμή. Άρα, μια ρηπογόνα βιομηχανία που τους προκαλεί τόσα προβλήματα και δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα υπάρχουν, απαιτούν την άμεση μετεγκατάσταση των καζανιών της Oil One, αναδεικνύοντας βεβαίως και τις ευθύνες των κυβερνήσεων. Γιατί από το 2013 και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ απλόχερη σε χρηματοδοτήσεις και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Όλες στήριξαν ποικιλοτρόπως τη συγκεκριμένη εταιρεία με αδειοδοτήσεις, επεκτάσεις δραστηριοτήτων, νέες άδειες αποθήκευσης μαζούτ, πακτολό επιχορηγήσεων, φωτογραφικές διατάξεις να περνάνε για την παραμονή των δεξαμενών με νομοθετικό πλαίσιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της, όπως και με το πρόσφατο νόμο της σημερινής κυβέρνησης, που η συγκεκριμένη εταιρεία αξιοποίησε για να ζητήσει τροποποίηση και επέκταση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βεβαίως προς το χειρότερο, γιατί αυτό κάνατε με εκείνο το νομοσχέδιο. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ακόμα μια φορά ότι η ποιότητα ζωής στις λαϊκές γειτονιές, αλλά και συνολικά οι λαϊκές ανάγκες των κατοίκων, παντού και στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας και τον γύρο Δήμων στραγγαλίζονται για την κερδοφορία του συγκεκριμένου μεγάλου επιχειρηματία. Τι ζητάμε με τη σημερινή επίκαιρη? Να μας πείτε τι άμεσα μέτρα θα πάρετε, έχοντας υπόψη και τα αποτελέσματα τα πιο συγκεκριμένα του Δημόκρητου, για να σταματήσει επιτέλους αυτή η δυσοσμία που ταλαιπωρεί τόσο πολύ τους κατοίκους, με ενώσεις ουσίες που μυρίζουν και πολύ επικίνδυνες μαζί που δεν μυρίζουν, και να ανακληθούν οι άδειες των βιομηχανιών που ρυπαίνουν στην περιοχή, να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις τους και να αποδοθεί το σύνολο των 640 στρεμμάτων στο λαό της περιοχής με απαλωτρίωση όλης της έκτασης χωρίς αποζημίωση. Ένας ελεύθερος χώρος στην υπηρεσία των κατοίκων. Να αρχίσω από την αρχή, από τη δυσοσμία. Η δυσοσμία φαίνεται ότι υπάρχει σε κάποιο βαθμό,
εννοώ μεγαλύτερο, μικρότερο, ανάλογο με, με την πληροφόρηση. Και προφανώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπίσει στο βαθμό που υπάρχει. Δεν υπάρχει καμιά συζήτηση περί αυτού. Αλλά πρέπει να δούμε κάποια δεδομένα, τι δεδομένα έχουμε. Και επίσης πρέπει να δούμε να μην κάνουμε λογικά άλματα. Θα το αποσαφηνήσω αυτό στη συνέχεια. Οι σχετικές καταγγελίες υπάρχουν εδώ και 5 χρόνια περίπου. Έχουν δοθεί από την προηγούμενη, υπήρχε έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Από την προηγούμενη κυβέρνηση το 2018 δόθηκε παράταση. Είπατε τώρα ότι μια συγκεκριμένη επιχείρηση, αυτήν την οποία υπενήσεστε, ότι εκμεταλλεύτηκε τις νέες διαδικασίες του περιβαλλοντικού νόμου. Αυτές οι διαδικασίες δεν αφορούν τη συγκεκριμένη επένδυση. Αφορούν όλη τη βιομηχανία και όχι μόνο τη βιομηχανία, όλες τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, οι οποίες υπόκεινται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να μεταφέρει και στην Ελλάδα τις πρακτικές που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στις οποίες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες χώρες, το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος παραμένει πολύ ψηλότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τέλειο, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε συγκριτικά πού είμαστε και πού βρίσκονται οι άλλοι. Τι έγινε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το 2018, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος έκαναν αυτοψία μετά από καταγγελίες και δεν βρήκαν, κατά το πόρισμά τους βέβαια, δεν βρήκαν να υπάρχει πρόβλημα οσμών ή κάτι, κάποιο άλλο. Φέτος, στις 19 Πέμπτου, έγινε νέα αυτοψία από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, με εντολή του Υπουργού Περιβάλλοντος. Η αυτοψία αυτή έγινε ενώ οι εγκαταστάσεις ήταν σε λειτουργία. Και αυτό που συνοψίζω το πόρισμα, νομίζω ότι αυτό λέει, ότι δεν έγιναν αντιληπτές οσμές που να παραπέμπουν στην παραγωγική δραστηριότητα της εγκατάστασης σε ένταση και διάρκεια, σχετική με τις αναφερόμενες οχλήσεις στην ευρύτερη περιοχή, έγιναν αντιληπτές εκπομπές μικρής διάρκειας και χαμηλής έντασης με ήπια οσμή υδρογοναθράκων. Αυτό λένε οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Παραπέρα, δεν μπορούν να εντοπίσουν ούτε το βαθμό κατά τον οποίο μυρίζει η δυσάρεστα ή όχι, γιατί δεν έχουν χρειάζονται ειδικά όργανα τα οποία δεν έχουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Θα επανέλθω επ' αυτού. Αυτό είναι το πόρισμά τους. Τι κάνει το Υπουργείο? Επίσης υπάρχουν και άλλες πηγές. Υπάρχει μια μελέτη την οποία έχει παραγγείλει ο Δήμος, που επίσης λέει ότι υπάρχουν προβλήματα οσμών και τέτοια, αλλά πάλι δεν εντοπίζει με συγκεκριμένο τρόπο την πηγή. Υπάρχει μια έρευνα, μια μελέτη την οποία έχει αναθέσει η Περιφέρεια Αττικής και σήμερα έγινε η παρουσίαση του τέταρτου αυτού, η οποία επίσης δεν εντοπίζει με συγκεκριμένο τρόπο την πηγή των οσμών. Έχετε δίκιο ότι αναφέρει ότι το βενζόλιο ξεπερνάει στην ευρύτερη περιοχή το ελάχιστο όριο. Αλλά για τις οσμές δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος εντοπισμός της πηγής. Ούτε για το βενζόλιο υπάρχει συγκεκριμένος εντοπισμός της πηγής. Υπάρχει όμως, αν κατάλαβα καλά, γιατί εγώ τη διάβασα διαγωνίως πριν να έρθω στη Βουλή, ότι φαίνεται ότι η πηγή, όχι γεωγραφικά, αλλά κλαδικά, είναι πετρελαιοειδή. Έτσι, πετρελαιοειδή υπάρχουν βέβαια στην περιοχή και άλλα. Γεωγραφικά, αν θυμάμαι καλά, προσδιορίζει μια ζώνη από την οποία είναι πιθανό ότι προέρχονται οι εκπομπές αυτές. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα. Τι θα κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τι κάνει ήδη? Ετοιμάζεται να αναθέσει σε εξειδικευμένο εργαστήριο του ΑΠΙΘΗ, του Αριστοτελείου. Υπάρχουν πολύ λίγα εργαστήρια που έχουν τα ειδικά όργανα μέτρησης των οσμών. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό πρακτικά. Είναι το αστεροσκοπείο, είναι ο Δημόκρητος, είναι το ΑΠΙΘΗ, νομίζω υπάρχει ένα άλλο. Αναθέτουμε λοιπόν στο ΑΠΙΘΗ να πάρει όλο το υλικό που υπάρχει, δεν θα το ξεκινήσει εξ αρχής, και αφού το αξιολογήσει, θα γίνουν αυτοψίες και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης και μέσα στις μονάδες. Ως τώρα οι μετρήσεις που έχουν γίνει ήταν έξω από τις μονάδες. Ήταν και αυτός ένας λόγος που δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν οι ακριβείς πηγές. Από το ΑΠΙΘΗ θα γίνουν μετρήσεις και μέσα στις μονάδες. Αυτό θα γίνει μέσα στο προσεχές διάστημα. Να μην δεσμευθώ, αλλά μέσα στους επόμενους 2 μήνες θα έχει γίνει. Με βάση το τι θα προκύψει,
θα προβούμε στις επόμενες κινήσεις που θα περιλαμβάνουν ανάλογα με το τι θα εντοπιστεί, κατασταλτικά μέτρα, κυρώσεις ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Αυτό είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ολοκληρώστε με αυτό, σας παρακαλώ. Και υπόλοιπα στη δευτερολογία σας. Θα μιλήσω στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κύριε Υπουργέ, όπως είπατε και εσείς, είναι θέμα, δεν είναι καινούριο σαν θέμα, είναι μιας πενταετίας. Και βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το φέρνει μέσα στη Βουλή. Θα σας πω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, το 2018, μας έδωσε μία απάντηση που έλεγε, εντόπιζε, ναι μεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά έπρεπε να εντοπιστεί ποια είναι η πηγή και πρότεινε στρατηγικό σχέδιο με κατάλληλη περιοδικότητα και χωρική κατανομή, όπου θα έκανε ελέγχους εκεί που υπήρχε δυσοσμία και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη δειγματοληψία και την επεξεργασία των δειγμάτων. Και θα προωθούσε μία προγραμματική σύμβαση που θα υπήρχε συγχρηματοδότηση από την Περιφέρεια και το Πράσινο Ταμείο. Η προγραμματική σύμβαση υπάρχει, είναι του Δημόκρητου. Βεβαίως δεν υπάρχει χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και εμείς θα λέγαμε, επειδή έχει αρκετούς πόρους το Πράσινο Ταμείο, να το κάνετε και να το βοηθήσετε να πάει ακόμα πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα. Τι μας απαντήσατε εσείς το 2019. Αυτή ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εμείς θεωρούμε ότι σε τέτοια ζητήματα πρέπει να υπάρχει συνέχεια, γιατί είναι λαϊκά προβλήματα που πνίγουν τον κόσμο. Τι μας απαντήσατε εσείς τον 8ο μήνα του 2019, ότι αυτό που είπατε, ότι διενέργησαν οι ελεκτές περιβάλλοντος έκτακτο μερικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης εταιρείας Oil One, και κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκε σημειακή πηγή εκπομπής των διάχυτων οσμών από τις εν λειτουργία παραγωγικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Τι μας λέτε σήμερα στη τέτοια, ότι η χρήση του πρόσφατου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος δεν ήταν φωτογραφική για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Βεβαίως δεν ήτανε, αλλά ήτανε για όλες τις επιχειρήσεις, γιατί δώσατε εκπτώσεις στους περιβαλλοντικούς όρους που πρέπει να τηρούνε. Και η πρώτη και καλύτερη ήταν ακριβώς αυτή που διαχειρίζεται απόβλητα πετρελοειδών και που η σημερινή παρουσίαση της έρευνας του Δημόκρητου ενοχοποιεί κυρίως από πετρελοειδή. Και μας λέτε λοιπόν ότι θα το αναθέσετε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σε μια ομάδα. Εμείς τι ξέρουμε, ότι το ζήτημα έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις αυτή την περίοδο, λόγω επιχειρηματικών ανταγωνισμών στην περιοχή. Και γι' αυτό έχει δημοσιοποιηθεί εκτενέστατα. Ένα λαϊκό πρόβλημα που, αν θέλετε, δεν συνηθίζεται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από θέση αρχής στηρίζει τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Κοιτάξτε, επειδή την έχω ζήσει αυτή τις ΟΣΜΕΣ και στη συναυλία που γινόταν για τον Παύλο Φίσα και σε συναυλία εκεί στον Πολυχώρο της Δραπετσόνας για τον Πάνο Τζαβέλα, βγαίνουν στιγμιαία, δεν κρατάνε πολύ, με εξαιρέσεις. Είναι σαν μια στρόφιγγα που λες και την ανοίγεις και εκτονώνονται αέρια και στη συνέχεια επανέρχεται στο κανονικό. Όμως αυτή η συσσόρευση δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει στη δημόσια υγεία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Και αν θέλετε, για την ποιότητα ζωής αυτών των κατοίκων, στην κυριολεξία τους κάνει το βίο αβίωτο. Και γι' αυτό έχουν συχνές κινητοποιήσεις και εμείς θα τους στηρίζουμε. Τι ζητάμε από εσάς? Ζητάμε άμεσα και γρήγορα να γίνουν οι έλεγχοι και συνδυαστικά με όλα τα ερευνητικά ιδρύματα. Όχι μόνο το Δημόκρητο, υπάρχει και το αστεροσκοπείο. Και με αυτό κλείστε, σας παρακαλώ. Ναι. Τελειώνω. Ούτως ώστε να δοθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, να μην βασανίζονται οι κάτοικοι αυτών των περιοχών. Και αν χρειαστούν μέτρα που πρέπει να γίνει με την κατάσταση, και αυτή να προγραμματιστεί με άμεσο και γρήγορο τρόπο, και βεβαίως η περιοχή εκεί να δοθεί στους κατοίκους για να αξιοποιηθεί.